Καλύτεροι παίκτες μέχρι τώρα είναι ο Μπούση, ο Περωτής, ο Μπάκας, αλλά και ο Μαυροειδής με τον Πολίτη σε σταθερή απόδοση. Όπως και οι υπόλοιποι παίκτες είναι, θα λέγαμε, ένα πολύ ωραίο μάτς, διαφήμιση όπως είπα πριν. Αλλά από την ομάδα της Ρόδου είναι ένα πολύ καλός παίκτης ο Τερμιτζάκης, ο οποίος έχει τώρα 4 φάουλ. Παρότι η ομάδα της Ρόδου προηγείται με ένα πόντο, είναι 6-55. Τώρα ήταν εύστοχο σούτ από τον Μπούση. Τρίποντο. 64-62, 6-34 πριν τελειώσει το μάτς. Με βολές, όχι από τα πλάγια η μπάλα, για τη Ρόδο. Μπορεί να κάνεις το σχολιασμό, Σπύρο. Ναι, βλέπουμε ένα παιχνίδι στο low post, προσπαθεί η ομάδα της Ρόδου, αλλά και στο τρίποντο, όπως είπα πριν. Και όπως σας είπα, ο καλύτερος παίκτης της Ρόδου, που έχει σημειώσει 24 πόντους, στο νούμερο 11, ο Δερμιτζάκης, 66-64. Ο Μπούση την μπάλα. Μπέζο στο τρίποντο. Άστοχος. Τον Μίτσου. Βλέπουμε ένα παιχνίδι τώρα στο high-low και στον πικερόλ. Ο Περωτής στο low post. Ωραία κίνηση. Άστοχο. Περωτήσε ένα rebound και ένα foul. Πάρει στο Α2 μπάσκετ, οπότε έμεινε στην κατηγορία στην Α2. Πολύ καλό αυτό. Και ο Μιχάλης Σουμπακογιάννης εκεί και ο κύριος Μπουγάση, ίσως με ένα παίχτη ακόμα, γιατί τα παιδιά με τον coach Νόντα και τα παιδιά αυτά είναι πολλά χρόνια, 2-3 χρόνια μαζί, έχουν μια χημεία μεταξύ τους. Θα μπορούσε να ήταν μια ευκαιρία να έβει η ομάδα β' εθνική. Ένα νέο τρίποντο του Μπούση. 70-64, 3-25. Ο coach Πομάσκι και άλλοι πρωταθλητές για προετοιμασία στο Στίβο.